είναι trainer της Shiseido, η οποία θα μας παρουσιάσει το νέο προϊόν του οίκου που θα λανσαριστεί στις αρχές Οκτωβρίου. Έλενα μου, τι είναι αυτό το νέο προϊόν που θα λανσαριστεί τις επόμενες μέρες? Λοιπόν, είναι ένας καινούριος ορός με την ονομασία Anastimium και ανοίγονται νέες εποχές στον χώρο της κοσμητολογίας. Είναι μελέτες που έχουν γίνει πάνω από 20 χρόνια όσον αφορά την επιδερμίδα και την άμυνα του δέρματος. Και ναι, υπάρχει συγκεκριμένη άμυνα στο δέρμα και αναφέρεται κυρίως στα κύτταρα Λάγκερχαμ, τα οποία είναι σαν φρουροί και εντοπίζουν τις επιθέσεις που δέχεται το δέρμα, είτε αυτές είναι εξωτερικές, είτε είναι συναισθηματικό στρες. Και με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουν και καταπολεμούν αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες, είτε είναι οργανικοί, ούτως ώστε να ενδυναμώνουν το δέρμα, να αντιστέκεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με επιθέσεις. Σε διακόπτω, να δείξουμε το προϊόν. Είναι πρώτη φορά που το παρουσιάζουμε στην κυπριακή αγορά. Συνέχισε. Λοιπόν, είναι βασικά είναι για πρώτη φορά είναι καινοτομία σε αυτόν τον χώρο όσον αφορά ό,τι έχει να κάνει σχέση με άμυνα του δέρματος και έχει επικεντρωθεί σε μία βραβευμένη με Νόμπελ έρευνα που αφορά βασικά το πώς να προστατεύεται και να αντιστέκεται το δέρμα, όπως σου έχω πει πιο κάτω. Πέρα από την αντίσταση, την ανάπλαση, θα ενυδατώσει και είναι ένα αόρατο προϊόν με πολύ ορατά αποτελέσματα. Σε ποιες ηλικίες απευθυνόμαστε? Λοιπόν, δεν έχει ηλικίες. Είναι για όλες τις ηλικίες και για όλους τους τύπους δέρματος και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε σειρά χρησιμοποιεί ο πελάτης. Και έχει να κάνει, βασικά, έχει να κάνει με την άμυνα. Γι' αυτό μπορεί να συνδυαστεί και να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες. Εφαρμόζεται και πρωί και βράδυ? Ναι, εφαρμόζεται και πρωί και βράδυ. Αλλά πάλι αυτό ανεξαρτάται και από τον πελάτη. Τι θέλει και τι χρησιμοποιεί. Όμως, λογικά, ξεκινώντας το, πρέπει ναι, να το κάνεις μια συνεχής χρήση, ούτως ώστε και οτιδήποτε άλλο θα θέλεις να χρησιμοποιήσεις, με αυτόν τον τρόπο δίνεται την ευκαιρία στο δέρμα να έχει πολύ πιο καλή κατάσταση όσον αφορά την άμυνα, ούτως ώστε οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείς θα σου δώσει τα αποτελέσματα που θέλεις. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε και από μόνο του? Από μόνο του είναι πολύ λεπτό. Όπως τον έχεις δει πάνω στο δέρμα σου, είναι λεπτός ορός, απορροφάται και αυτός είναι ο σκοπός, να απορροφηθεί πιο ενδοδερμικά, ούτως ώστε να μας δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Από μόνο του δεν μπορεί, είναι. Χρησιμοποιείται μετά από τα καθαριστικά προϊόντα, μετά από το softener, δηλαδή τη λόσιόν μας. Αυτόματα μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον ορό μας, το συνηθισμένο που μπορεί να είναι για λίφτη, για ανάπλαση, για αναδόμηση και μετά την κρέμα μας. Δηλαδή δεν είναι αυτήν τη σειρά. Όταν το τοποθετήσουμε σε σειρά, είναι σε τρίτη εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό, όπως έχω εξηγήσει και πριν, ο λόγος που είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται, γιατί οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, έχει να κάνει στο να προσφέρεις δύναμη και άμυνα. Εν τω μεταξύ, πράγματι, όταν το εφαρμόσα στο χέρι μου, ένιωσα αυτή την ενυδάτωση που προσφέρει. Είναι συστατικά. Και το άρωμα όμως είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και είναι τα συστατικά. Είναι Bulgaria Rose που έχει μέσα, αλλά έχει και συστατικά τα οποία είναι αντιβακτηριακά, ούτως ώστε με αυτά ενεργοποιούνται τα ένζημα τα οποία θα παλέψουν για να αντισταθούν στους διάφορους επιθετικούς παράγοντες που
που επιτίθενται στο δέρμα. Είναι λεπτός, δεν προκαλεί καθόλου λιπαρότητα, απορροφάται πάρα πολύ εύκολα και είναι πολύ ανάλαφρος. Που σημαίνει, γι' αυτό σου έχω πει, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε ηλικία και οποιοδήποτε τύπο δέρματος. Είτε αυτός είναι λιπαρός, είτε είναι ξηρός. Γιατί μετέπειτα θα επακολουθήσει αυτά που χρησιμοποιεί, που είναι ανάλογα με τον τύπο δέρματος. Αυτό δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με τα προϊόντα που ήδη χρησιμοποιεί. Αυτό έχει να κάνει με το ανοσιοποιητικό σύστημα της επιδερμίδας. Ωραία. Πάντως, μια πρώτη γνωριμία μαζί του. Αυτά που λες ήδη ισχύουν γιατί το εφάρμοσα. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Καλές επιτυχίες. Εμείς αυτό. Είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.